Καλησπέρα σας, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, σας καλωσορίζω στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μαλτέρ, που φέτος ενηλικιώνεται αφού κλείνει τα 18 του χρόνια. Αντίθετα όμως με ό,τι ισχύει για τους ανθρώπους, ο συγκεκριμένος αυτός θεσμός δεν χρειάστηκε να περιμένει αυτά τα γενέθλια για να κατακτήσει το δικαίωμα ισχυρής ψήφου στα δρόμενα του πολιτισμού, να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης του κινηματογραφικού αυτού είδους όσο πιο ψηλά, να υπηρετήσει ευδόκιμα τη θητεία του μαζί με τους άλλους νέους και καταξιωμένους στρατευμένους του ντοκιμαντέρ ανά τον κόσμο, να συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, αν θέλετε, με τη δημιουργικότητα, το ήθος και την καλαισθησία. Ναι, αλλά πίσω από όλα αυτά είναι ο άνθρωπος που το εμπνεύστηκε, το γέννησε και το ανέθρεψε, ενσταλάζοντάς του τις καλύτερες αρχές. Ένας πατέρας που δικαιούται να καμαρώνει για το δημιούργημά του και με τη γνωστή γενναιοδορία του μας χορηγεί και εμάς το δικαίωμα να καμαρώνουμε για λογαριασμό του. Με κάθε σεβασμό και με την ανεπιφύλακτη εκτίμηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους έχω την τιμή να εκπροσωπώ, καλώ τον κύριο Δημήτρη Αϊπίδη να σβήσει. Θεωρητικά, γιατί δεν σβήνονται με τίποτα τα 18 κεράκια. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο Φεστιβάλ του Κινηματέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος γίνεται 18 χρονών. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί αυτό το φεστιβάλ το θεωρώ παιδί μου. Γεννήθηκε σε μια εποχή που στην Ελλάδα το είδος του ντοκιμαντέρ ήταν στην αφάνεια και κατόρθωσε να καθιερωθεί εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και είναι επιθυμία μου να το στηρίξω ώστε να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Φέτος παρουσιάζουμε 186 ταινίες από 47 χώρες, ανάμεσα τους και 73 ελληνικές. Αριθμό ρεκόρ που αποδεικνύει πως το ελληνικό ντοκιμαντέρ βρίσκεται σε σταθερά ανωδική τροχιά. Πραγματοποιούμε αφιέρωμα στο προσφυγικό ζήτημα, πιο επίγον από ποτέ στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Επίσης, με χαρά υποδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη δύο ξεχωριστούς δημιουργούς που τιμάμε μέσα από τα αφιερώματά μας, τον Δανό Jan Bo Carlsen και τον Ιρλανδό Mark Cousins. Φέτος αναμένουμε περισσότερους από 210 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Αρκετοί από αυτούς θα συμμετάσχουν στην πάντοτε δραστήρια αγορά του φεστιβάλ, εκεί όπου γεννιούνται οι ταινίες του αύριο και προωθούνται σημαντικές συμφωνίες μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN. Ξεχωριστή σημασία έχει η συνεργασία του φεστιβάλ φέτος με την οργάνωση Άρσης. Συγκεντρώνουμε ήδη πρώτη ανάγκη για τους πρόσφυγες και προσκαλούμε τον κόσμο να συνδράμει. Ακόμη και το ελάχιστο είναι πολύτιμη βοήθεια. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλές προβολές και καλώ στη σκηνή το Δήμα Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μουτάη να κηρύξει την έναρξη του φεστιβάλ. Αν θέλετε να γνωρίσω τον Δημήτρη Αϊπίδη αρκετά χρόνια παλιότερα. Είχα όμως και την χαρά να συνεργαστώ μαζί του όντας για ένα μικρό διάστημα πρόεδρος του Φεστιβάλ του Κινηματογράφου και φυσικά του Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ.
Από το Ερυπείο έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα καταρχήν να εκτιμώ το ντοκιμαντέρ σαν ένα είδος σινεμά το οποίο είναι πιο πραγματικό. Και έρχεται πολύ πιο κοντά στη ζωή μας. Έτσι, νομίζω ότι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχει μια συνεχή αναλυτική πορεία. Το φεστιβάλ του Παραγράφου μπορεί να κάνει σκαμπανεβάσματα. Αλλά το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ έχει μόνο μια συνεχή αναλυτική πορεία. Και το προσφέρω έτσι ευγνωμοσύνη για αυτό που μου έμαθε πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το ότι η παρουσία του Δημήτρη του Επίδη στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια έφτιαξε αυτό που είπε και πριν η κυρία έφτιαξε ένα παιδί το οποίο σήμερα ενηλικιώνεται. Και όσο συγκινητικός να είναι ένας αποχωρισμός, πιστεύω ότι σήμερα ο Δημήτρης ο Επίδης βλέπει το παιδί του να ανοίγει τα φτερά του. Σαν δείγμα ευγνωμοσύνης για την παρουσία του και την δουλειά που έχει κάνει για τη Θεσσαλονίκη, η δουλειά του φεστιβάλ είναι για τη Θεσσαλονίκη. Μετά από πρότασή μου, ο Δημήτρης ο Επίδης ανακηρύχθηκε επίτιμο δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης και δημότης. Λοιπόν, σας διαβάζω απλώς μόνο την απόφαση έτσι και για το τυπικό αλλά και για το ουσιαστικό της εταιρείας. Αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνεται η ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη του Δημήτρη Επίδη και η απονομή σε αυτό μεταλλείο της πόλης βάσει την παρεμβατάδε απόφαση της Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη της ιστορικής δύναμης της πόλης σε επόμενη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την προσφορά του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την οποία κατέστησε παγκοσμίως γνωστή και ανέδειξε διευθύνοντας το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Νέοι Ορίζοντες και ιδρύοντας και στη συνέχεια διευθύνοντας το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εικόνες του 21ου αιώνα. Θα γίνει φυσικά και τελετή της απονομής του μεταλλείου στο Δήμο, στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η πόλη αγαπά τόσο πολύ το ντοκιμαντέρ που μέχρι και το δήμαρχό της ντοκιμαντέρ τον έχει κάνει λίγο ξεχνάτε. Είπα ότι μέχρι και εσάς σας έχει κάνει ντοκιμαντέρ αυτή η πόλη. Λοιπόν, κύριοι, μπορείτε να περάσετε στις θέσεις σας, διότι θέλουμε να δούμε και την ταινία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.